Φίλες και φίλοι, έχει περάσει η μισή μέρα. Απεργία. Τίποτα δεν δουλεύει. Τίποτα. Θα μου πει κάποιος, μα δούλευε πριν κάποιος ή κάποιοι δούλευαν. Δεν μιλάμε για την ανεργία, ούτε για το δημόσιο που κάποιοι πονηροί εκεί το πήγατε. Όχι. Σήμερα έχουμε μια γενική απεργία. Απεργεί όλη η Ελλάδα. Είμαι υπέρ της απεργίας. Είναι το μεγάλο όπλο των εργαζομένων. Είναι το όπλο πίεσης και με αυτό κερδίζεις ή κερδίζουμε πολλά. Όμως, σήμερα στη μεγάλη απεργία, εμείς οι δημοσιογράφοι έπρεπε να είμαστε εκεί, με το μικρόφωνο και το μολύβι στα χέρια. Γιατί αυτό? Διότι έτσι θα φέρναμε σε εσάς πιο κοντά τους απεργούς, τα προβλήματά τους, που είναι και δικά μας προβλήματα, και βεβαίως τι ζητάμε από αυτήν εδώ την απεργία. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε. Δεν ξέρω πώς η ΕΣΥΑ το σκέφτηκε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Προεδρείου. Δεν μπορώ. Εκείνο όμως που θέλω να πω και το τονίζω, το έχω πει πολλές φορές και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο, το έχω γράψει και το γράφω, έπρεπε να κάνουμε απεργία ή χθες ή αύριο, ή πριν ή μετά την γενική απεργία της χώρας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθούσαμε ώστε τα προβλήματα να γίνουν γνωστά σε όλους τους Έλληνες. Τα ξέρουν, αλλά εν πάση όμως περιπτώσει. Με την απεργία αυτή και την δική μας πάνω απ' όλα, την απεργία τη δική μας, είναι σαν να βοηθάμε τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Όμως Αλέξη μου, ό,τι και να γίνει, οι ημέρες σου κοντένουν. Είναι λίγες. Γι' αυτό σου λέω, παράτα τα ρε παιδί μου και φύγε, παρατήσου. Άλλωστε, είτε έτσι είτε αλλιώς, οι εκλογές είναι πολύ κοντά. Και εσύ θα αμυφθείς. Θα πάρεις εκείνο που πρέπει, που σου ανήκει. Όλοι εμείς, οι συνταξιούχοι και όχι μόνο, θα σε στείλουμε στα αζήτητα. Ναι, ναι, τι δεν καταλαβαίνεις. Στα αζήτητα. Φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν μόνο τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία. Να είστε καλά.